Στο έλεος της μανίας των θυελωδών ανέμων που έπνεαν τις προηγούμενες ημέρες στα Χανιά, βρέθηκε ο ιερός ναός της Ευαγγελίστρια στη Χαλέπα. Κεραμίδια της οροφής αποκολλήθηκαν, δημιουργώντας μια μεγάλη οπή πάνω από τον θόλο της εκκλησίας. Δεν έγινε τρύπα μέσα στο ναό δηλαδή. Μέσα από το ναό δεν είναι τίποτα εμφανές, είναι όλα κανονικά. Αλλά εάν δεν επιδιορθωθεί άμεσα η τρύπα αυτή, δεν αντικατασταθεί η σκεπή να επιδιορθεί το πρόβλημα, αυτό το πρόβλημα θα προχωρήσει μετά μέσα στους θόλους και θα πέσει μέσα στο ναό. Για να διασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα των πιστών σε ένα ενδεχόμενο πτώσης τμήματων του θόλου στο εσωτερικό της εκκλησίας, αποκλείστηκε ο πρόναος. Γι' αυτό το λόγο και βάλαμε όλα τα προστατευτικά εδώ πέρα, στο σημείο αυτό που υπάρχει το πρόβλημα, ώστε να προστατέψουμε τη μία στο εκατομμύριο, αν και δεν υπάρχει σχεδόν καμία πιθανότητα, μην τυχόν πέσει κάποιο κομματάκι οτιδήποτε από πάνω, να μην δημιουργηθεί πρόβλημα. Το πρόβλημα στην οροφή της Ευαγγελίστριας παρουσιάστηκε τις παραμονές της πρωτοχρονιάς και λόγω των καιρικών φαινομένων που επικράτησαν τις μέρες που ακολούθησαν, ένα μεγάλο τμήμα της αποκολλήθηκε. Πριν από έναν αιώνα, οι παππούδες μας εδώ πέρα δώσαν το αίμα τους για να το χτίσουν, πραγματικά με πολύ μεγάλη δυσκολία, να σταθούμε αντάξει τον πατέρα μας και αυτό το ήδη έτοιμο στολίδι να το επιδιορθώσουμε για να το χαιρόμαστε κι εμείς και να το αφήσουμε μετά στα παιδιά μας όπως κι εμείς το παραλάβαμε. Η ζημιά στην οροφή του ναού πάντως δεν επηρεάζει το πρόγραμμα λειτουργιών και μυστηρίων. Όλα θα γίνονται κανονικά. Στο παρεκκλήσιο του Αγίου Ελευθερίου, μέσα στο ναό είναι, απλά είναι στο αριστερό μέρος του ναού. Εκεί θα γίνονται όλες οι λειτουργίες, όλες οι ακολουθίες. Τα φώτα αύριο θα γίνουν όλα κανονικά. Ο εφημέριος του Ιερού Ναού Ευαγγελίστριας Χαλέπας τόνισε την ανάγκη στήριξης και των πιστών, προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές και να μην επεκταθούν. Ο ναός όλος στη βάση του είναι σχετικά πάρα πολύ δυνατός, αλλά πάνω πάσχει υπάρχει μεγάλο πρόβλημα γιατί έχει παλιώσει και θα χρειαστούν αρκετά χρήματα και αρκετή βοήθεια όλων των ειδών, ηθική, υλική, με όποιο τρόπο, να βοηθήσει ο κόσμος γιατί είναι κρίμα, είναι στολίδι των Χανίων. Ο ιερός ναός της Ευαγγελίστριας στη Χαλέπα εγκαινιάστηκε το 1923 και μέχρι σήμερα ξεχωρίζει για το ποιμαντικό έργο του και τις πολύπλευρες δράσεις του για τα παιδιά και την νεολαία.